και θα πάμε να μιλήσουμε για τεχνολογία και υποδομές και τη δυνατότητα διασύνδεσης της τεχνολογίας που παράγεται με την βιομηχανία μας, με την αγορά εργασίας. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διόφαντος, ο κ. Δημήτρης Σερπάνος. Κύριε Σερπάνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και θα θέλα να μας πείτε, μέσω και του impact ενός συνεδρίου στο οποίο συμβάλλουν πολλοί, και η Περιφέρεια και η Εφημερίδα Γνώμη και εσείς, τι αναμένετε να βγει από όλο αυτό, τα λέγαμε και με τον κύριο Κικίδη, ότι γίνεται μια προσπάθεια όλο αυτό να πλαισιωθεί έτσι, ούτως ώστε να αποτελέσει ένα hub, γιατί όχι, για ανθρώπους που έχουν το know-how, και να παραχθεί έτσι, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι χρήσιμο για την αγορά. Προφανώς θα είναι και μετρήσιμο και σε ευρώ, γιατί όχι, γιατί μιλάμε για τη διασύνδεση με την αγορά. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το Impact ως συνέδριο ξεκίνησε με τρεις βασικούς στόχους πέρυσι που οργανώθηκε πρώτη φορά. Ο πρώτος στόχος ήταν η διάχυση της επιτυχίας της Δυτικής Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτομία και τα αποτελέσματα που είχαν φέρει οι προσπάθειες ουσιαστικά των αποφύτων του Πανεπιστημίου Πατρών τις τελευταίες δεκαετίες. Το δεύτερο ήταν να έρθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι συμμετέχοντες στο οικοσύστημα της καινοτομίας στο ίδιο μέρος για να μπορούν να συζητήσουν και να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Και το τρίτο ήταν να δημιουργηθούν και να διαμορφωθούν κάποιες πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται πλέον στην επέκταση αυτής της δυνατότητας. Το γεγονός ότι όλη αυτή η προσπάθεια της τεχνολογικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο ουσιαστικά δείχνει μια πετυχημένη σύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με τα ερευνητικά Ινστιτούτα της περιοχής και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή, τουλάχιστον όσον αφορά τη καινοτόμα τεχνολογία. Αντιλαμβάνεται κανείς την πρώτη ύλη, αλλά τι θεωρείτε ότι δεν υπάρχει στη συνέχεια που τραβοπατάμε τέλος πάντων στη Δυτική Ελλάδα, που φεύγουν μυαλά στο εξωτερικό? Θα σας πω, νομίζω ότι ουσιαστικά υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν έχει επιτευχθεί το ζητούμενο στη Δυτική Ελλάδα. Διαπιστώθηκε πέρυσι λοιπόν με τους στόχους που βάλαμε ότι για παράδειγμα στη Δυτική Ελλάδα η διάχυση και η γνώση ακόμα και της τοπικής κοινωνίας για τις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες είναι μια μικρή επανάσταση πρέπει να πούμε στην τεχνολογία είναι μικρή, και ανάπτυξη, η αναγνώριση ήταν πάρα πολύ μικρή. Ήταν η πρώτη, διαπιστώσαμε ότι για πρώτη φορά όλοι οι παράγοντες του οικοσυστήματος της καινοτομίας βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και όταν μιλάω για όλους τους παράγοντες δεν μιλάω μόνο για τους τεχνολόγους, αλλά μιλώ και για τους πολιτικούς, μιλώ για τους οικονομολόγους, μιλώ για τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα οποία σίγουρα έχουν μεγαλύτερη διασύνδεση, αλλά υπήρχαν κανάλια και διασυνδέσεις που έπρεπε να έχουν υπάρξει και δεν υπήρξαν στο παρελθόν. Γι' αυτό το συνέδριο ήταν και πολύ επιτυχές πέρυσι, γιατί κατάφερε και έφερε στον ίδιο χώρο και συνομίλησαν άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους αυτού του οικοσυστήματος. Το τρίτο πάλι που διαπιστώθηκε είναι ότι ουσιαστικά ποτέ δεν υπήρχε στην περιοχή ένας ενιαίος λόγος ο οποίος να εκφράζει τα προβλήματα που έχει αυτό το οικοσύστημα για να μπορούν να αντιμετωπιστούν και να προχωρήσουν στο μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση. Απλώς ως παράδειγμα θα σας πω ότι υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλότερη δραστηριότητα από αυτή της Δυτικής Ελλάδας. Και όμως τις διαβάζετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ πιο συχνά από ό,τι διαβάζετε τη Δυτική Ελλάδα. Ξέρετε, υπάρχει μια λέξη που λέγεται δέλεαρ και εγώ προσπαθώ τώρα να φέρω τον εαυτό μου στη θέση ενός νέου επιστήμονα, ο οποίος βγαίνει, ο οποίος έχει εκπληκτικές γνώσεις, παραδείγματος χάρη στη γραφή κώδικα, του γίνεται όμως μια εντυπωσιακή πρόταση από το εξωτερικό. Εκεί πώς τον κρατάς, στην Δυτική Ελλάδα, άντε στην Ελλάδα κιόλας? Κοιτάξτε, το αν θα τον κρατήσει στην Ελλάδα ή όχι είναι ένα ερώτημα, αλλά πώς τον κρατάς στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν από το οικοσύστημα της εκπαίδευσης, δηλαδή από τη δυνατότητα της μόρφωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο
παρέχει εξαιρετικές σπουδές, τη δυνατότητα ερευνητικής δραστηριότητας και συνεργασίας και τη συμμετοχή ουσιαστικά σε ένα καινοτόμο οικοσύστημα που έχει τη δική του δυναμική και τη δική του ιδιαιτερότητα. Εγώ ρωτώ περισσότερο για κάποιον ο οποίος είναι έτοιμος. Θα σας πω για τα και χρήματα. Είναι έτοιμος να βγάλει χρήματα. Εκεί το πάω. Καλώς το κάνετε, αλλά μοιραία θέλω να πω ότι αναγκαστικά, κοιτάξτε, υπάρχουν καταρχήν και πολλοί τρόποι με τους οποίους δελεάζονται οι νέοι μας αυτή την εποχή και συμμετέχουν σε δράσεις στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο αυτό, ακόμη και σε ένα project αν συμμετέχεις, το οποίο είναι διάσημο και αυτό είναι... Ακριβώς. Υπάρχουν όμως σημαντικά project τα οποία γίνονται και στην Δυτική Ελλάδα και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το αναδείξουμε και όχι μόνο πανεπιστημιακά, αλλά και επιχειρηματικά με την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα. Αν μιλάμε για επίπεδα αμοιβών, τότε σίγουρα τίθεται ένα θέμα όσον αφορά τις αμοιβές, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς οι αμοιβές δεν είναι αντίστοιχες με του εξωτερικού και γι' αυτό πολλοί από φοιτοί μας, ακόμα και εξ αποστάσεως, εργάζονται σε εταιρείες του εξωτερικού με πολύ μεγαλύτερες αμοιβές από αυτές που έχουν εδώ. Αυτό όμως είναι ένα θέμα της αγοράς περισσότερο όσον αφορά τις αμοιβές. Το ζητούμενο εδώ είναι να υπάρχουν ευκαιρίες και νομίζω ότι οι ευκαιρίες ουσιαστικά θα φέρουν και τις υψηλότερες αμοιβές και τις σημαντικότερες δραστηριότητες. Γιατί στην Δυτική Ελλάδα έχουν περάσει πολλές μεγάλες εταιρείες. Και τις έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτες να περάσουν. Κοιτάξτε, στην Δυτική Ελλάδα έχουν παρουσιαστεί εταιρείες όπως είναι η Atmel, η Intel, η Samsung, τώρα η Renesas. Μιλάμε για εταιρείες τεράστιες κολοσσούς. Η Meta, η Facebook. Δεν ξέρω καν αν είναι γνωστό στην Πάτρα ότι η Facebook έχει αυτή τη στιγμή συμφέροντα και πού το έχει. Και είναι και πάρα πολύ κοντά εδώ. Είναι φυσική παρουσία. Βεβαίως. Τώρα έχει εξαγοράσει. Ομιλείτε και με δημοσιογράφο και τουλάχιστον για τη Meta δεν γνωρίζω ακριβώς. Έχει εξαγοράσει εταιρεία η οποία είχε αναπτυχθεί. Έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα. Βεβαίως. Η εταιρεία είχε εξαγοραστεί από πέρυσι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα. Έρχονται και καινούργιες εταιρείες και σας καλούμε στο συνέδριο. Κάτι πρέπει να γίνει με το τμήμα marketing και επικοινωνίας των εξελίξεων, αλλά και των project. Δηλαδή... Ποιου όμως, του Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας. Άρα πάμε να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί. Ακριβώς. Το impact έχει σκοπό να φέρει όλους αυτούς τους παράγοντες σε ένα... Κάπου εκεί λοιπόν χάνεται η μπάλα. Και προσπαθούμε να τη βάλουμε στο γήπεδο. Κύριε Σερπάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ περισσότερο γιατί ήσασταν και κατανοητός και δώσαμε και στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς επιχειρείτε και πόσο σημαντικό είναι. Γιατί στο τέλος της ημέρας είναι και η εξέλιξιμότητα αλλά και οι θέσεις εργασίας. Βεβαίως. Τη στιγμή που υπάρχει πρώτη ύλη. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.